συμπατριώτες Τουρκοκύπροι. Αυτή η προσφώνηση στο πασχαλινό μήνυμα του Προεδρού της Δημοκρατίας και η αναφορά σε υπεροπτική στάση των Τουρκοκυπρίων και των Τούρκων στη Γενέβη ήταν που εξόργησαν τον Ερσίν Τατάρ. Εθεώρησε προσβολή ότι προσέβαλα τους Τουρκοκύπριους διότι τους αποκάλεσα συμπολίτες μας. Αλλά η υπομονή έχει τα όρια της. Η οργυρή αντίδραση των κατεχομένων πηγάζει μεταξύ άλλων από την απόδοση της λέξης υπεροψία που έγινε στα τουρκικά και παραπέμπει σε ακραία προσβολή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ερσίν Τατάρ φάνηκε ότι δεν ήθελε και πολύ για να ξεσπάσει, κατηγορώντας τον πρόεδρο για μαύρη προπαγάνδα, ψέματα και συκοφαντιά. Μάλιστα, αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει πως οι Τουρκοκύπροι είναι πολίτες του ελεύθερου και κυρίαρχου κατά την έκφρασή του ψευδοκράτους και πως αποτελούν εγγόνια των Οθωμανών που κατέκτησαν την Κύπρο το 1571 και την έκαναν μια τουρκική πατρίδα. Χιλιάδες Τουρκοκυπρίων που έχουν την κυπριακή ταυτότητα ή το κυπριακό διαβατήριο και απολαμβάνουν όσα και οι Κύπροι Ευρωπαίοι πολίτες. Πρέπει να ντρέπονται. Πόσο περισσότερο πρέπει να ντρέπονται μέλη των συνεργατών του που έχουν την κυπριακή ταυτότητα ή το κυπριακό διαβατήριο. Κατά ακρίβεια, 160.000 Τουρκοκύπριοι έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο της Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους τα 9 από τα 11 μέλη του λεγόμενου Υπουργικού και οι 3 από τους 6 πολιτικούς αρχηγούς που συνόδευσαν τον Τατάρ στην Ελβετία. Συνολικά 200.000 Τουρκοκύπριοι είναι κατόχοι επισήμων εγγράφων του κράτους. Οι αναφορές Τατάρ δεν προκάλεσαν έκπληξη μόνο στην ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και στα κατεχόμενα με Τουρκοκύπριους να δηλώνουν στα social media την αντίθεσή τους για τα περί Οθωμανικής καταγωγής, αναρτώντας σκίτσα σαν γι' αυτό. Ενδεικτικό και το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Αυρούπα. Πάρε εσύ τον εγγόνο των Οθωμανών! Χρήστες του διαδικτύου δημοσιεύουν καταλόγους με τους Σουλτάνους που πέρασαν από την Κύπρο και τα χριστιανικά ονόματα των γονιών τους. Εξίσου προσωπικά με τον Τατάρ πήρε τις αναφορές Αναστασιάδη και η Άγκυρα. Κούσκουσους Αναστασιάδησεν ifadeleri bu hakaretleri kendisine aynen iade edilecektir. Buradan da ediyoruz kendisine aynen iade ediyoruz. Και όλα αυτά λίγες μόλις μέρες αφού του μπήκε η ανωτελεία στην πενταμερή της Γενέβης. Ως προς την ουσία του ζητήματος, ο πρόεδρος ετοιμάζεται να αρχίσει την εκστρατεία διαφώτισης της διεθνούς κοινότητας για τα πεπραγμένα στην Ελβετία από την Πορτογαλία, στην οποία θα βρεθεί την Παρασκευή για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.